65. Την ώρα που η ανεργία λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσει, το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση στοχεύει να οδηγήσει στον ξαφνικό θάνατο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασία και Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευέλικτο σχήμα που διαχειρίζεται προγράμματα του ΕΣΠΑ και με συμβουλευτικό ρόλο στην αντιμετώπιση ζητημάτων τη ανεργία. Το θέμα είναι ότι θα χαθεί το πρόγραμμα. Ο μοναδικό υπάλληλο επίπεδο Κρήτη μίλησε στον φακό τη Κρήτη TV, υποστηρίζοντα ότι το λουκέτο που προωθείται στο Ινστιτούτο κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Την εκπαίδευση απασχολούμενων σε όλη την Ελλάδα, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό το πρόγραμμα, εάν καταργηθούμε, ουσιαστικά ε, τεινάσε στον αέρα. Φοβούμε πω δεν θα κινδυνεύσει μόνο το τρέχον ΕΣΠΑ, αλλά και το αμέσω επόμενο πρόγραμμα. Όταν ένα πρόγραμμα. 8 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να δημιουργήσει ένα ανάγχωμα και ένα αποκούμπι για Έλληνες εργαζόμενους σήμερα, φανταστείτε θα συμβεί το επόμενο διάστημα όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να απορροφήσει τα διακονδύλια. Πρόκειται για το πρόγραμμα Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 και με χρονικό ορίζοντα υλοποίηση τον Μάρτιο του 2014. Σε επίπεδο Κρήτη, η χρηματοδότηση υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, και αφορά 2.809 εργαζόμενου και 670 επιχειρήσει. Τα επαγγέλματα είναι υδραυλικοί, είναι ηλεκτρολόγοι, είναι φωτογράφοι, είναι εμπορικοί σύλλογοι, είναι ομοσπονδία εμπορικό λογοκρίτη. Ε, είναι όλο αυτό το κομμάτι που καλύπτει η ΓΕΣΕΒΕ που είναι τα φροντιστήρια, φροντιστήρια και ξενογλωσσών, κομμωτήρια. Μέσω του προγράμματος αυτού μαθαίναν πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για τη δουλειά τους, για να είναι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Την ανυπαρξία ενός διαλυμένου κράτους που δεν μπορεί να κρατήσει σε ζωτικότητα οργανισμούς που μπορούν άμεσα να κάνουν παρεμβάσεις για την ανάσκηση της ανεργίας. Κοιτάξτε, τα χρήματα είναι πολλά, σίγουρα θα βοηθούνται πάρα πολύ και εργαζόμενοι και επιχειρήσει. Και βέβαια, είναι πλήγμα και για το νησί. Με μία λέξη, μπορούμε να πω ότι είναι απαράδεκτο το κράτο. Μέχρι σήμερα από τα 8.627.000 ευρώ έχουν πληρωθεί μόλι 702.000 ευρώ σε επιχειρήσει και κλαδικού φορεί. Ενώ τα υπόλοιπα που δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμα αγγίζουν τα 7.925.000 ευρώ. Επιχειρηματίε και εργαζόμενοι στην Κρήτη έπεσαν από τα σύννεφα μετά τι τελευταίε εξελίξει. Να καθίσουν στο τραπέζι να βρουν μία λύση. Βεβαίω είναι ήδη αρκετά τα προγράμματα που τρέχουν, όπω λέμε, και είναι και αρκετά αυτά που περιμένουν να ξεκινήσουν εντό του Ιανουαρίου. Η φάση του προγραμματισμού του, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλο Μαρτίου. Ιδάλω, χάνονται και τα προγράμματα και τα κονδύλια. Ε, δεχόμαστε αιτήματα, όπω αυτά εδώ που έχουμε μπροστά μου στη στιγμή, αιτήματα από τι επιχειρήσει για να πληρωθούν, εάν εμεί κλείσουμε, ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό σταματάει. Η ωφέλεια που θα έχει το κράτο μόνο από αυτό το πρόγραμμα καλύπτει τι μισθοδοσίε μα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Δηλαδή, αν... δηλαδή δεν επιβαρύνεται καθόλου το δημόσιο. Καθόλου. Δηλαδή, σε τέτοιε περιπτώσει, πρέπει να αξιολογείται κατά πόσο προσφέρει ή δύναται να προσφέρει βασικά στην ανάπτυξη και στις επιχειρήσεις, γιατί εδώ βλέπουμε ότι θίγονται και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν άμεσο όφελος από αυτά τα προγράμματα. Την ίδια ώρα οι 65 εργαζόμενοι του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασία και Ανθρώπινου Δυναμικού αντικρίζουν την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των Υπουργείων Διοικητική Μεταρρύθμιση και Εργασία, με το τελευταίο να έχει αποστείλει σχετική επιστολή, με την οποία τονίζεται η ανάγκη αξιοποίηση και όχι κατάργηση του Ινστιτούτου εν ώψη διαχείριση και του επόμενου ΕΣΠΑ.